Με τη χάρη του Χριστού μας θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1055 Τιμόθεον Β, επιστολή, Β κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Β Τιμοθέου, Β κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί εαυτόν δεν δύναται. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Και το μήνυμά μας από την Καινή Διαθήκη έχει τίτλο «Ο Κύριος σου είναι πιστός, εξακολουθεί να σε περιμένει». Επαναλαμβάνω, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Ο Κύριος σου είναι πιστός, εξακολουθεί να σε περιμένει». Μπορούμε να πούμε «Δόξα στον Κύριο». Αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο Κύριος μας παραμένει πιστός. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Εξακολουθεί ελεών και προνοών να μας περιμένει. Να μας περιμένει να επιστρέψουμε. Να μας περιμένει πίσω στο ραντεβού που κάθεται εκεί και ξεροσταλιάζει. Μας περιμένει. Περιμένει τη μετατροπή μας. Περιμένει την αλλαγή μας. Περιμένει ο Θεός. Το ξέρεις ότι ο Θεός σε περίμενε και σε περιμένει. Αυτός είναι ο Θεός. Άρα αυτό τι σημαίνει? Για να με περιμένει ενώ εγώ είμαι αλλού. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πιστός. Σε ποιον? Σε μένα. Ποιος είμαι εγώ? Αυτός που είμαι αλλού. Μεγάλη η πιστότητα σου, Κύριε. Θέλει πολύ μεγάλη πιστότητα να κάθεσαι να περιμένεις κάποιον που σε έχει δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επιλογή. Μπορούμε να πούμε μόλι μας στην καρδιά, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Δόξα στο όνομά σου. Θα έπρεπε να έχεις φύγει προπολού. Θα έπρεπε να έχεις γίνει μπουχός, καπνιά που λένε στο χωριό μου. Να μην κάθεσαι να μας περιμένεις. Ακούς και βλέπεις τόσα από μας. Και όμως εσύ από την αγάπη σου μας περιμένεις. Έχεις ακούσει τόσες φορές από τα χείλια μας να βγαίνουν εγωγισμοί και παράπονα. Αλλά εσύ όμως δεν λες τίποτα, σιωπάς με κατανόηση και μας περιμένεις. Μας περιμένεις. Για να δούμε τι λέει εδώ, αδελφοί. Σήμερα, αδέλφια, δεν ξέρω, ο Θεός μας θέλει να μας δηλώσει ότι είναι εδώ και μας περιμένει. Είναι ένα μήνυμα παρηγοριάς και αλήθειας. Δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο, αν και είναι. Είναι μια παρηγοριά στον άρρωστο. Αλλά όχι μια παρηγοριά που δεν έχει αντίκρισμα, που δεν έχει αλήθεια, που δεν έχει βάση. Είναι μια παρηγοριά η οποία είναι τόσο αληθινή που όποιος την δεχτεί δύσκολα θα μπορέσει να συνέλθει από το σοκ. Ότι υπάρχει ένα πρόσωπο αναμάρτητο που κάθεται και περιμένει εμένα τον αμαρτωλό πότε θα εδεήσω να ξυπνήσω. Και όμως με περιμένει. Η αγάπη, αδέλφια, του Θεού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Θεός πάντοτε και διαχρονικά περίμενε και εξακολουθεί να περιμένει. Ας έχει δόξα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας περίμενες. Πες το αυτό με την καρδιά σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας περίμενες. Και σε ευχαριστούμε ακόμη πιο πολύ που και τώρα εξακολουθείς να μας περιμένεις. Σε ευχαριστούμε που μας περιμένεις. Σε ευχαριστούμε που μας περιμένεις. Εμείς δεν περιμένουμε πολλές φορές κανέναν, αλλά εσύ μας περιμένεις. Δεν κουράζεσαι να μας περιμένεις. Πιστός ο λόγος. Δηλαδή, απολύτως αξιόπιστες οι διαβεβαιώσεις που εκείνος μας παρέχει, ώστε να ακουμπήσουμε επάνω σε αυτές. Πιστός ο λόγος. Πιστός. Ο λόγος είναι πιστός στις εξαγγελίες του. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου για να μεταμεληθεί. Πιστός ο λόγος. Πειρασμός μας, λέγει η Γραφή, δεν σας κατέλαβε, ημί ανθρώπινος.
Πιστός όμως είναι ο Θεός. Πιστός όμως είναι ο Θεός. Σε έχει βρει ένας πειρασμός. Είναι ανθρώπινος ο πειρασμός. Πιστός όμως είναι ο Θεός. Ώστις, κοιτάξτε γιατί είναι πιστός, κοιτάξτε με ποιον τρόπο είναι πιστός, ώστις δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας. Βλέπεις πως την εκφράζει ο Θεός την πιστότητά του. Την πιστότητά του στον εαυτό του και σε σένα. Ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από αυτό που μπορείς. Αλλά μετά του πειρασμού, θα έρθει ο πειρασμός, θέλει κάμει εκείνος την έκβαση, ώστε μέσα από την έκβαση να παίρνεις κουράγιο και να συνεχίσεις να υποφέρεις. Δεν είναι ότι η διαμονή μας εδώ θα πάψει να είναι μία εκστρατεία. Ο βίος του ανθρώπου επί της γης είναι μία εκστρατεία. Και σε κάθε εκστρατεία ο εκστρατεύων ταλαιπωρείται, υπομένει και υποφέρει. Πώς όμως ο άνθρωπος αντέχει να υποφέρει με έναν τρόπο χαρμόσυνο? Όταν βλέπει τον Θεό να κάνει εκβάσεις. Και γιατί ο Θεός κάνει εκβάσεις? Γιατί είναι πιστός ο λόγος. Και τι εννοεί μας με αυτό το πράγμα? Τι ακριβώς μας διαβεβαιώνει? Ότι αυτό το οποίο περνάς το αντέχεις και το περνάς. Αν δεν το άντεχες δεν θα στο έδινε. Μπορείς να πεις αμήν. Αυτό που περνάς και για το οποίο εύλογα γκρινιάζεις, παραπονιέσαι, άνθρωπος είσαι και εσύ, άνθρωποι είμαστε. Παρόλα αυτά όμως, αυτό το οποίο περνάς, είτε με ευθύνη σου, είτε ως μια παιδαγωγική εκπαίδευση, διαδικασία, λειτουργία, το περνάς γιατί ο Θεός ξέρει ότι μπορείς να το περάσεις. Αλλιώς δεν θα το άφηνε. Επομένως, εάν ο Θεός μας υπόσχεται στα πλαίσια της πιστότητός του ότι αυτό το οποίο περνάμε το περνάμε γιατί εκείνος ξέρει ότι μπορούμε με τη δική του τη βοήθεια να το περάσουμε, τότε εκεί κάνει έκβαση και εμείς λέμε: Κύριε, σε ευχαριστώ που με κρατάς και περνώ αυτό που περνώ. Είναι η ώρα που ο άνθρωπος μπορεί και υποφέρει. Υποφέρει λόγω της έκβασης. Λέει σε άλλο σημείο η Γραφή, γιατί μιλάμε για το πιστός ο λόγος. Δηλαδή, πώς ο Θεός είναι πιστός, με ποιον τρόπο είναι πιστός. Λέει σε άλλο σημείο, εάν εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, αλλά ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών, δεν ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε δικαιολογία στις δικές μας λογικές και πρακτικές ενέργειες στις συμπεριφορές των άλλων, δεν ψάχνουμε δηλαδή να καλύψουμε τα δικά μας λάθη εξαιτίας των άλλων, δηλαδή ότι ο άλλος το είπε, ο άλλος το έκανε, και εγώ το έκανα. Εάν ομολογόμεν εμείς τα αμαρτίας ημών, άσε τι κάνουν οι άλλοι, τότε ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, τι να κάνει? Να συγχωρέσει ημάς. Ξέρεις, σημαίνει να σε συγχωρέσει ο Θεός. Να κάνει τόπο μέσα του και να σε μπάσει εντός του. Ώστε να νιώθεις την θαλπορή, τη ζεστασιά και να φεύγουν οι φόβοι. Γιατί οι φόβοι και οι ανασφάλειες του αύριο οφείλονται στο γεγονός ότι δεν γεύομαι τη ζεστασιά της αγάπης του σήμερα. Και γιατί δεν γεύομαι τη ζεστασιά της αγάπης του σήμερα? Διότι πολύ απλά δεν βρίσκομαι στον χώρο του. Δεν είμαι στην αγκαλιά του. Γιατί δεν έχει χώρο ο Θεός για μένα? Δεν έχει προμελετήσει? Όχι. Απλά γιατί δεν ομολογώ. Τι να ομολογήσω? Τα λάθη μου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ομολογεί τα λάθη του χωρίς να ψάχνει να βρει άλοθη στα λάθη των άλλων, τότε αμέσως επί τόπου δημιουργείται ένας χώρος στα σπλάχνα του Θεού και ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός των νυκτηρμών του Θεού και τότε του φεύγουν όλα. Και τότε μπορεί να συγχωρεί και τότε μπορεί να αγαπά και τότε μπορεί να μακροθυμεί και να αγαθοποιεί ακόμη και τους εχθρούς του και να προσεύχεται και για αυτούς. Και τότε θα βλέπει ακόμη πιο έντονα το Θεό στη ζωή του. Είναι πιστός ο Θεός. Εάν ομολογείς τις αμαρτίες σου, είναι πιστός και δίκαιος να κάνει τόπο για σένα μέσα του. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Πιστός ο Θεός, είναι εκεί, περιμένει.
λέει σε άλλο σημείο της γραφής, «Σεις εξεύρετε μεθόλης της καρδίας και της ψυχής ημών, ότι δεν διέπεσε ουδεείς εκ πάντων των αγαθών λόγων, τον οποίον ο Θεός έδωσε εις εσάς, πάντες ετελέστησαν ουδεείς εξ αυτών διέπεσεν». Δηλαδή, εσείς όλοι γνωρίζετε, τους λέει, ότι όλα αυτά τα οποία ο Θεός σας υποσχέθηκε, τα έκανε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Πιστός λοιπόν ο λόγος. Αδέλφια μου, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος με τα προβλήματά του, με το κακοτράχαλο του χαρακτήρα του, με τις φοβίες του, τις ανασφάλειές του, τις κακές και μαύρες στιγμές του, να ακουμπήσει τη ζωή του και την ύπαρξή του στις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού και αυτός ο Λόγος σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, να μην εκπληρώνεται στη ζωή του με τρόπο εξόφθαλμο και φανερό, αναμφισβήτητο. Πιστός ο Λόγος. Ποιος είναι ο Λόγος που είναι πιστός, τι ακριβώς μας εμπιστεύεται, τι ακριβώς μας διαβεβαιεί? Διότι εάν συναποθάνομεν, αν συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Περίεργα πράγματα. Αν λέει συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Πώς είναι δυνατόν αφού πεθάναμε να ζηζούμε? Εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι υπάρχει μία αντίφαση. Καθόλου. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Γιατί η ζωή, η αληθώς ζωή, κρύβεται μέσα σε μία θυσία. Στη θυσία του εγώ. Τι σημαίνει εάν συναπεθάνομεν? Ο νεκρός δεν συγκινείται πλέον από τίποτα. Αυτό σημαίνει θάνατος. Νεκρός σημαίνει ότι δεν έχει αισθητήρια. Δεν συγκινείται από τίποτα. Δηλαδή, τι μας θέλει ο Θεός μας, ανέστητους? Ανέστητους σε εκείνα που μας γοητεύουν και μας καταστρέφουν. Και πώς μπορεί κάποιος να είναι νεκρός για αυτά που τον καταστρέφουν και τον τρώνε σαν σαράκι και του ροκανίζουν την πίστη? Πώς μπορεί κάποιος να είναι νεκρός? Όταν κάποιος γευθεί την αγάπη του Θεού, τότε πεθαίνει για τα άλλα πράγματα. Αν φάει το βέλος, γιατί υπάρχουν τα βέλη του εχθρού, υπάρχει και το βέλος του Χριστού. Εάν κάποιος δεχθεί το βέλος του Χριστού στην καρδιά του, τότε αυτό το βέλος τον κάνει να πεθαίνει για όλα αυτά στα οποία ήταν προσκολλημένος και δυστυχούσε. Είναι γεγραμμένον στο βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων: «Τετρωμένη αγάπης ημί εγώ». Εάν κάποιος είναι τετρωμένος από την αγάπη του Θεού, τότε δεν συγκινείται από οποιονδήποτε άλλο, από οποιανδήποτε άλλη και από οτιδήποτε άλλο. Έχεις δει εσύ κανέναν ερωτευμένο με τη γυναίκα του να κοιτάζει άλλες γυναίκες? Γιατί δεν υπάρχουν άλλες ωραιότερες γυναίκες από τη γυναίκα του? Υπάρχουνε, αλλά για αυτόν δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχουνε. Αντικειμενικά μπορεί να υπάρχουνε, αλλά για αυτόν δεν υπάρχουνε. Έχει μάτια μόνο για μία. Οι άλλες, όπως και αν κυκλοφορούν, όσο και αποκαλυπτικές και αν είναι οι εμφανίσεις τους, δεν τον συγκινούν. Δεν τον αγγίζουν. Περνάει, κοιτάει και είναι αδιάφορος. Βρε, εγώ θα πάω στη γυναικούλα μου τώρα. Αυτό λέει. Γιατί είναι ερωτευμένος. Αυτό ακριβώς κάνει και ο Θεός στη ζωή εκείνων που πεθαίνουν για τον κόσμο. Τους έχει επισκεφθεί με έναν τέτοιο τρόπο, τους έχει σμπαραλιάσει την καρδιά και ουδεμία άλλη αγάπη ή απόλαυση δεν τους συγκινεί, τους καθιστά αδιάφορους. Γι' αυτό και ο Παύλος έρχεται στο σημείο, επειδή έχει γευθεί την αγάπη του Θεού, να πει το μεγαλειώδες ότι ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ εσταυρώθη ως προς τον κόσμο. Εάν κάποιος διαβάσει αυτά τα εδάφια χωρίς να έχει γευθεί την αγάπη του Θεού, σου λέει αυτός είναι παλαβός. Και εγώ με αυτούς τους παλαβούς δεν θέλω να έχω σχέση. Και η αλήθεια είναι ότι είναι παλαβός ο Παύλος. Έχει παλαβώσει από την αγάπη του Θεού. Γιατί αυτή η αγάπη του Θεού είναι να μεθύσει. Αλλά είναι ένα άγιο μεθύσι που δεν κάνει τον άνθρωπο
να χάνει τον εαυτόν του, αλλά είναι μια αγάπη που κάνει τον άνθρωπο να βρίσκει τον εαυτόν του. Γιατί όσο καιρό νόμιζε ότι είχε τον εαυτόν του, δεν τον είχε. Είχε τη στρεβλή εικόνα του εαυτού του, την άρρωστη, είχε την εικόνα του εαυτού που μυρίζει θανατήλα, αδέλφια. Όποιος δεν έχει γευθεί την αγάπη του Θεού, γιατί ψάχνει να βρει άλλες αγάπες, μυρίζει θανατήλα. Είναι καταθλιπτικός, είναι γκρινιάρης, φοβάται για το τώρα, φοβάται για το αύριο, μυρίζει θανατήλα. Όταν όμως ο άνθρωπος πάρει το βλέμμα του από τις άλλες αγάπες και πει: Θεέ μου, εντάξει, λένε ότι υπάρχει, να δώσω μια ευκαιρία. Και εκτεθεί στην αγάπη του Θεού και περιμένει την εκδήλωσή της, αυτή θα εκδηλωθεί. Και όταν θα εκδηλωθεί, τότε ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθον, γιατί δεν τα έχει πλέον ανάγκη. Και τα πάντα έγιναν νέα, γιατί αυτά τον κάνουν ευτυχισμένο. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Εάν λοιπόν συναποθάναμε, εάν δηλαδή του κάναμε ένα έτσι και του είπαμε ρίξε μας το βέλος της αγάπης σου, να πάρουμε φωτιά από το δικό σου το βέλος, γιατί υπάρχουν και τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Υπάρχει όμως και το βέλος το πεπειρωμένο της αγάπης του Θεού, γιατί η αγάπη του Θεού είναι ως φλόγας πυρός ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Όταν γεμίσει ο άνθρωπος με την αγάπη του Θεού, όταν βεβαιωθεί για την αγάπη του Θεού, θέλει μόνο να υπηρετεί, να προσεύχεται, να ομολογεί και να συγχωράει. Και τότε δεν φοβάται τίποτα. Γιατί σε αυτή την φωτιά της αγάπης φανερώνεται η τελεία αγάπη του Θεού. Και η τελεία αγάπη τι κάνει? Η τελεία αγάπη εξωδιώκει τον φόβο. Αν θέλεις να σου φύγουν οι φοβίες και οι ανασφάλειες για το μέλλον, δώσε την ευκαιρία στον Θεό σήμερα να σου αποδείξει και να σου εκδηλώσει την αγάπη Του. Και αυτό θα το κάνει εάν Του πεις: Κύριε, πες μου τι θέλεις να κάνω. Αυτό μόνο. Άνδρες αδερφοί, τι πρέπει να κάνομεν δια να σωθώμεν? Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστό εσύ και ο οίκος σου. Μάλλον πίστευες εις τον Κύριον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Τι πρέπει να κάνουμε, άντρες αδερφοί? Μετανοήσατε, λέει ο Πέτρος, και ας βαφτιστεί έκαστος στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σώθητε εκ της διαστραμμένης ταύτης γενεάς. Πώς σώζεται κάποιος από αυτή τη διαστραμμένη γενεά? Με μετάνοια, με πίστη στο Χριστό δια του βαφτίσματος. Τώρα εγώ δεν πρόκειται να ταπεινωθώ και να κάνω βάφτισμα και να κυκλοφορώ μέσα στην εκκλησία με τα λευκά. Ο Χριστός όμως ταπεινώθηκε για χάρη σου και έκανε το βάφτισμα στον Ιορδάνη. Και μετά έκανε και βάφτισμα θανάτου πάνω στο Σταυρό, όπου εχύθηκε το Άγιο του αίμα για σένα, ναι. Έτσι δεν είναι? Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Χριστός ταπεινώθηκε για χάρη μας. Ξέρεις τι είναι ο αναμάρτητος Θεός να γίνεται άνθρωπος και να βαφτίζεται από το δημιούργημά του? Έχεις δει προϊστάμενο να βαφτίζεται από τον υφιστάμενο? Έχεις δει δημιουργό να βαφτίζεται από το κτίσμα? Αυτό έκανε ο Χριστός για χάρη σου. Για να σου πει: αφού εγώ ταπεινώθηκα για σένα, ταπεινώθου και εσύ πάλι για σένα. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Δωρεάν σωτηρία δια της πίστεως στο Χριστό. Αλληλούια. Εάν λοιπόν συναποθάνομεν, εάν δηλαδή βεβαιωθήκαμε, γευτήκαμε αυτή την αγάπη που μας κάνει πλέον νεκρούς για αυτά που μας κατέστρεφαν, τότε, λέει, εάν συναποθέναμεν, θέλομεν και συζήσει. Θέλομεν και συζήσει. Τι εννοεί θέλομεν και συζήσει? Προφανώς δεν εννοεί να κάνουμε σύμφωνο συμβίωσης. Δεν εννοεί αυτό. Δεν εννοεί να συζήσομεν σε ένα σπίτι για όσο καιρό τα βρίσκουμε και αλληλοαρεσκόμαστε. Αλλά εδώ μιλάει να συζήσουμε αιωνίως, όντες έγκαμοι δια Πνεύματος Αγίου. Μας καλεί σε έναν αιώνιο και παντοτινό γάμο. Γι' αυτό λέει, εάν υπομένομεν θέλομεν, μάλλον εάν συναπεθάνομεν θέλομεν και συζήσει, που σημαίνει αιώνια ζωή παντρεμένη μαζί.
αιωνίως θα σου ανήκω και θα μου ανήκεις. Που ακούστηκε ο Θεός να γίνεται άνθρωπος για να παντρευτεί τον άνθρωπο? Δεν του αρκούσε να τον έχει αιώνια υπήκουό του? Υπήκουό του. Κοίταξε να δεις, τα έχεις κάνει μουσκεμά, ιδέ που δεν εισέλγησας, επόρνευσας με τα πολλών εραστών, αλλά εγώ επειδή είμαι Θεός αγάπης και αγαθός, σου λέω ότι όλα αυτά στα διαγράφω, στα σβήνω και σου υπόσχομαι ότι εις τους αιώνας των αιώνων θα είσαι θυρωρός στην αυλή μου, θα είσαι κυπουρός στο περιβόλι μου. Ό,τι τρώω εγώ θα σου δίνω και σένα. Θα έχεις την καλύτερη περίθαλψη αιωνίως, θα έχεις την καλύτερη προστασία αιωνίως. Εγώ θα είμαι ο Κύριος και εσύ θα είσαι ο υπήκος τον οποίον ελέησα και απολαμβάνει να βρίσκεται στο μέρος που βρίσκομαι κι εγώ. Αλλά δεν κάνει αυτό ο Θεός. Αλλά τι κάνει? Όχι, θα σε παντρευτώ. Θέλω να σε παντρευτώ. Δεν θέλω απλά να σε σώσω. Θέλω να σε παντρευτώ. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλω δηλαδή να ζούμε σαν ζευγάρι αιώνια εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν αρκούμε απλά να σε σώσω από την κόλαση. Επιθυμώ να είμαι και να είσαι δικός μου. Να είμαστε ένα. Μπορείς να πεις δόξα στον Θεό? Αυτό σημαίνει θέλομεν και συζήσει. Δεν εννοεί να συζήσουμε κάτω από μια σκεύη. Εσύ θα είσαι, εγώ θα είμαι στα ανατολικά διαμερίσματα και εσύ θα είσαι στο ισόγειο. Αλλά θέλομεν συζήσει σημαίνει θα είμαστε στην ίδια κλίνη, θα είμαστε στην ίδια τράπεζα, θα είμαστε ένα πάντοτε εις αιώνας αιώνων. Τι σημαίνει ζωή αιώνιων? Ζωή αιώνιο σημαίνει πάρε αυτό που έχω. Πάρε αυτό που έχω. Γίνε κοινωνός της δικής μου αιωνιότητος, γιατί εσύ δεν έχεις δική σου, εσύ είσαι φθαρτός. Αυτό σημαίνει ζωή αιώνιων. Ό,τι έχω γίνεται δικό σου. Θέλω μεν συζήσει. Αυτό θέλει ο Θεός. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Τι σημαίνει εάν υπομένομεν? Εάν δεν βιαζόμαστε να πούμε το δικό μας, αλλά περιμένουμε αυτό να μιλήσει. Εάν δεν βιαζόμαστε να πράξουμε αυτό το οποίο επιθυμούμε και αποφασίσαμε, αλλά περιμένουμε εκείνον να δράσει για εμάς και μας πει εκείνος τι πρέπει να κάνουμε. Εάν υπομένομεν, εάν δηλαδή αφινόμαστε προσευχόμενοι στην ώρα του Θεού, το ξέρεις ότι για σένα ο Θεός έχει μια συγκεκριμένη ώρα. Έχει μια συγκεκριμένη ώρα που θα ενεργήσει. Που θα μιλήσει. Που θα φανερώσει, που θα ελκύσει. Υπάρχει μια ημέρα, αρμόδιος ημέρα, δεν την ξέρω. Ούτε κι εσύ, την ξέρει εκείνος. Αλλά υπάρχει. Εάν υπομένομεν μέχρι την ώρα που εκείνος θα μιλήσει και θα ενεργήσει, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Απίστευτα πράγματα. Ο Θεός είναι κάτι το ασύγκριτα μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έχουμε καν διανοηθεί. Λέει θα συμβασιλεύσομεν. Εγώ είμαι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Είμαι ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά δεν θέλω να βασιλεύω μόνος μου. Θέλω να βασιλεύω μαζί σου. Το καταλαβαίνεις? Είμαι ένας παντοδύναμος βασιλιάς, αλλά δεν θέλω να βασιλεύω μόνος μου. Θέλω να βασιλεύουμε παρέα. Είμαστε σκανδαλωδώς ευνοημένοι, αδέλφια, από την πρόνοια του Θεού και από τις προθέσεις που έχει για εμάς. Ποιος αρχηγός κράτους, ποιος πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να μοιραστεί την εξουσία του με τους ψηφοφόρους του? Βεβαίως υπάρχουν συμβόλαια με το λαό τα οποία έχουν σκιστεί κατ' επανάληψη. Βεβαίως υπάρχουν συνθήματα περί λαϊκής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και αυτά απετέλεσαν νεκρό γράμμα. Ο μοναδικός βασιλιάς, ο μοναδικός αρχηγός κράτους, ο μοναδικός Κύριος, ο οποίος εννοεί αυτά που λέει, είναι μόνον ο Χριστός. Κανένας άλλος.
Και αν κάποιοι τα ψιλοεννοούν, είναι βέβαιο ότι είναι αδύνατο να τα εφαρμόσουν, διότι δέχονται πιέσεις. Ο Χριστός και τα εννοεί και έχει και τη δύναμη και την εξουσία να τα εφαρμόσει. Θα έρθει δηλαδή μια ημέρα και θα σου πει: τι, Κώστας Δραγιώτης, Κώστας Γλατζής, Χριστιανά. Βαρλάμου. Λοιπόν, Άγγελος, Νίκη, Ροζίνα, ελάτε να βασιλεύσουμε μαζί. Ελάτε να μοιραστούμε την εξουσία που έχω εγώ. Δεν είναι ότι θα σου δώσω κάποια εξουσία, δηλαδή είμαι πρωθυπουργός, έλα ρε παιδάκι να σε κάνω γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Δεν σου λέει αυτό. Έλα να γίνεις κι εσύ πρωθυπουργός όπως είμαι κι εγώ. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Δεν σου λέω απλά να γίνεις η κυρία επί των τιμών στο ανάκτορο του βασιλέως. Έλα να σε κάνω, σου λέει, βασίλισσα. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Δεν έρχεται να σου πει ότι έλα να σε κάνω υπασπιστή του μεγάλου στέματος, στο συμβούλιο του στέματος. Έλα να είσαι κι εσύ βασιλιάς όπως θα είμαι κι εγώ. Να βασιλεύσουμε παρέα. Ό,τι θα γίνεται σε αυτή τη χιλιετή βασιλεία θα γίνεται και θα το κάνουμε, θα το αποφασίζουμε και θα το κάνουμε παρέα. Ό,τι θα γίνεται εις τους αιώνας των αιώνων θα γίνεται γιατί θα το κάνουμε παρέα. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός. Εάν συναποθάνομεν, εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Και κοιτάξτε κάτι άλλο που λέει αδέλφια εδώ. Εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς. Βλέπεις την αγαθότητα του Θεού εδώ, σε αυτά τα εδάφια. Με μια πρώτη αγνάγνωση κάποιος μπορεί να μην βλέπει κανείς καμία αγαθότητα. Σου λέει, ποια είναι η αγαθότητα αδερφέ. Λέει, ότι εάν αρνόμεθα αυτόν, θα μας αρνηθεί εμάς. Δηλαδή, μία σου και μία μου. Πού είναι η αγαθότητα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν λέει ότι εάν αρνηθείς αυτόν και εκείνος θα σε αρνηθεί. Αλλά λέει, εάν αρνόμεθα αυτόν, εκείνος θα μας αρνηθεί. Που σημαίνει ότι μπορεί να τον αρνηθείς, αλλά να μην σε αρνηθεί. Γιατί ο Πέτρος τον αρνήθηκε, αλλά ο Θεός δεν τον αρνήθηκε. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε, αλλά ο Κύριος δεν τον αρνήθηκε. Γιατί δεν τον αρνήθηκε. Γιατί ο Πέτρος δεν τον ειρνεί το κατεξακολούθησον, αλλά τον αρνήθηκε σε μια κακιά του στιγμή. Και τι έκανε ο Πέτρος, ώστε ο Θεός να μην τον αρνηθεί. Εξελθόν της πύλης του αρχιερέως έκλαυσε πικρός. Δηλαδή ακόμη και αν τον αρνηθείς και μετά πας έξω ή κλειστείς μέσα στο ταμείο σου και κλάψεις και πεις «Σε αρνήθηκα, δίλιασα, ενέδωσα και σε αρνήθηκα, αρνήθηκα να σε ομολογήσω». Αρνήθηκα να πω ότι είμαι δικό σου. Φοβήθηκα μην χάσω τη δουλειά μου. Φοβήθηκα μην με αποκληρώσουνε. Αρνήθηκα. Και αρχίσεις και κλαις γι' αυτό, τότε ο Θεός δεν θα σε αρνηθεί, αλλά θα σε χρησιμοποιήσει. Όπως χρησιμοποίησε και τον Πέτρο. Ο Πέτρος τον αρνείται, αλλά ο Κύριος δεν αρνήθηκε την υπόσχεσή του, που είπε «Είσαι ψή ή Πέτρος και επί ταύτιση πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία», αλλά εξακολούθησε τον Πέτρο να τον έχει Πέτρο. Εξακολουθήσε να είναι ο πρωταπόστολος. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος, αφού τον αρνήθηκε, έκλαψε πικρός. Να θυμόμαστε ένα πράγμα. Τα δάκρυα, τα πικρά της μετανοίας εγγυώνται την παρουσία, το έλεος και την πρόνοια του Θεού στη ζωή μας. Εάν αρνόμεθα αυτόν, εκείνος θα αρνηθεί εμάς. Εάν όμως τον έχουμε αρνηθεί και κλάψουμε γι' αυτό, εκείνος δεν πρόκειται να σε αρνηθεί ποτέ. Το πιστεύεις αυτό? Ο Χριστός δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σε αρνηθεί, αν τον αρνήθηκες και έκλαψες γι' αυτό. Εάν απιστόμεν, εάν φοβόμαστε δηλαδή ότι αυτά που μας είπε μπορεί να γίνουν, μπορεί και να μην γίνουν, εάν αμφισβητούμε την αξιοπιστία του προσώπου του, το σημαίνει αν απιστώμε. Απιστώ σημαίνει αμφιβάλλω για αυτά που μου λέει. Άρα είναι μια ευθεία αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του. Κοίταξε να δεις
πόσο πιστός παραμένει ο Θεός. Ακόμη κι αν εσύ αμφισβητείς την αξιοπιστία του λόγω αδυναμίας, λόγω τρικυμίας, λόγω πιέσεων, εκείνος μένει πιστός. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι την απιστία σου δεν τη λογαριάζει κακώς εννοούμενη απιστία, την ονομάζει αρρωστημένη αδυναμία. Εάν εσείς απιστείτε, εκείνος όμως παραμένει πιστός. Τι σημαίνει παραμένει πιστός? Περιμένει την επιστροφή σας. Περιμένει να επανέλθει η πίστη σας. Να γιατί είναι πιστός. Σε ποιους είναι πιστός ο Θεός? Σε όλους εκείνους που απιστούν. Είναι καλό πράγμα να απιστεί κανείς? Όχι. Δεν είναι καθόλου καλό πράγμα. Αλλά ο χαρακτήρας του Θεού δεν αλλοιώνεται εάν εγώ έχω υποστεί ένα κακό πράγμα και με ταλανίζει. Ο Κύριος, ακόμη και τις στιγμές που κάνω άπιστες σκέψεις και αμφισβητώ αν θα με σώσει, αν θα με βοηθήσει, αν θα με ευεργετήσει, την ίδια στιγμή που τα λέω αυτά και έχω απιστήσει, δηλαδή που έχω τι σημαίνει απιστώ, έχω πιστέψει ότι δεν θα κάνει αυτό το οποίο μου λέει. Ή ότι δεν πιστεύω πως αυτά που μου λέει αφορούν εμένα. Την ώρα λοιπόν που εγώ δεν πιστεύω, για χίλιους δύο λόγους ανθρωπίνης αδυναμίας, εκείνος παραμένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Ξέρεις τι σημαίνει δεν δύναται? Δεν του πάει η καρδιά να σηκωθεί και να φύγει την στιγμή που εσύ λες ότι δεν πιστεύω σε αυτό που μου λες ότι θα γίνει. Δεν του πάει η καρδιά να σηκωθεί και να φύγει. Δεν του πάει η καρδιά να πει για σέναν που απιστείς αυτή την ώρα, δεν ξανασχολούμε μαζί του. Δεν δύναται να πει δεν ξανασχολούμε μαζί του. Δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτό του. Δεν μπορεί να σηκωθεί και να φύγει. Δεν του πάει η καρδιά να σε αφήσει ακόμη και όταν απιστείς. Μπορείς να πεις σε ευχαριστώ Θεέ μου? Δεν του πάει η καρδιά να σηκωθεί και να φύγει όταν εγώ είμαι αλλού. Γιατί η απιστία δεν είναι μόνο να μην πιστεύω στην αξιοπιστία του. Απιστία είναι να ψάχνω να βρω την ευτυχία σε άλλα πράγματα και σε άλλες αγάπες. Την ώρα λοιπόν που εγώ απιστώ με τον α ή β τρόπο, εκείνου δεν του πάει η καρδιά να σηκωθεί και να φύγει και να πει εγώ με αυτόν σβού, δεν ξανασχολούμαι μαζί του. Ξεροσταλιάζει εκεί και περιμένει τη μεταστροφή σου, περιμένει τη μεταβολή σου. Ο Κύριος σήμερα σε κάλεσε να σου πει ότι σε περιμένει. Περιμένει τη μεταβολή σου. Παραμένει σε σένα πιστός. Μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη. Γιατί να δυστυχείς? Γιατί να μην βλέπεις τη χάρη του Θεού στα διέξοδά σου? Γιατί να μην φεύγουν οι φόβοι από τη ζωή σου μέσα από τη δικιά του παρουσία στο σπίτι σου, στην ψυχή σου και στην οικογένειά σου? Ένα να θυμάσαι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σου μένει πιστός, εξακολουθεί να σε περιμένει. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αμήν.